Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην ίδρυση δημοτικής κίνησης θα προχωρήσουν την ερχόμενη Κυριακή ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης και η προσωρινή δικαιούσα επιτροπή της παράταξης της πρωτοβουλίας που αποτελείται από τον γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Γεράκη, καθώς και τους Κώστα Παπαθεοδόρου και Νίκο Φωτίου. Όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη τύπου, η δημοτική αυτή κίνηση θα είναι μια ανοιχτή δημοκρατική ομάδα που θα περιλαμβάνει τα δρόμενα της πόλης, θα ασκεί κριτική ακόμη και στο Δήμο, θα πραγματοποιεί δημόσιες εκδηλώσεις, θα διαβουλεύεται, θα παρεμβαίνει στα τεκτενόμενα της πόλης και θα λαμβάνει αποφάσεις μέσα από διάλογο. Σε αυτήν δεν θα μπορούν να συμμετέχουν μέλη της διοίκησης του Δήμου, προκειμένου να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ρόλων. Σύγχυση στις αρμοδιότητες μεταξύ περιφερειών και δήμων που θα φέρει περισσότερα προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς, διαπιστώνει σε σημείωμα που έστειλε προς τα μέλη της η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου σχετικά με τις αλλαγές που επιφέρει ο Καλλικράτης. Όπως τονίζεται στο σημείωμα, ο νόμος είναι κακογραμμένος και δημιουργεί ασάφειες, καθώς οι διατάξεις αλληλοσυγκρούονται ξεκάθαρα με αποτέλεσμα η οριστική ερμηνεία τους να ανήκει στα δικαστήρια που θα κρίνουν υποθέσεις αμφισβήτησης του ωραρίου. Να υπενθυμίσουμε ότι με βάση τον Καλλικράτη, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει για τις εξαιρέσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων αναφορικά με τις Κυριακές και τις Αργίες. Φουντώνει ο αγώνας των επιβατών Θεσσαλονίκης παρέμβαση. Η εισαγγελέα ζητάει η διοίκηση του οργανισμού εβδομάδα ανυπακοή στην καταβολή του αντιτίμου για τα αυξημένα εισιτήρια του ΟΑΣΤ. Σκοπεύει να διοργανώσει η κίνηση επιβάτες Θεσσαλονίκης. Η κίνηση θα ζητήσει από το επιβατικό κοινό να μην πληρώνει για κανένα εισιτήριο σε οποιαδήποτε διαδρομή. Χθες στις 7 το πρωί, οι επιβάτες πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο σιδηροδρομικό σταθμό και νέες καταλήψεις λεωφορείων με στόχο να αποτρέψουν τους επιβάτες από το να ακυρώσουν τα εισιτήριά τους. Η διοίκηση του ΟΑΣΤ, λαμβάνοντας τα μέτρα της, αποφάσισε κατά την προχθεσινή συνεδρίασή της να κάνει έγγραφη αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας την παρέμβασή του προκειμένου να σταματήσουν οι καταλήψεις των λεωφορείων. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γεώργιο Σπασίδη. Κύριε Σπασίδη, χαίρετε. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα μικρό σχόλιο λίγο για τις αυξήσεις της τιμής των εισιτηρίων, κύριε Σπασίδη, θα θέλαμε, καθώς βλέπουμε ότι πραγματικά από τη μία ο κόσμος ασφικτιά λόγω της οικονομικής κρίσης έχει αυξηθεί κατά πολύ. 80 με 90 λεπτά έχει πάει το εισιτήριο πλέον. Και από την άλλη βλέπουμε και μία την κίνηση των επιβατών να αντιστέκεται σε όλο αυτό που γίνεται. Θα ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς τη μεταλήπης μου βλέπω ότι το κράτος αντί να είναι κοντά στον πολίτη, ειδικά αυτές τις μέρες όπου, και να το πω και διαφορετικά, αυτοί μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση. Δεν φταίει κανείς από όλους εμάς που βρεθήκαμε σε αυτήν την κατάσταση. Θα έπρεπε τουλάχιστον το κράτος, το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνει είναι να μην έχει για 2 με 3, 4 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί, να μην υπάρχουν αυξήσεις. Πώς μπορεί ένας χαμηλόμισθος με 600-700 ευρώ να δέχεται μια τέτοια αύξηση των καυσίμων, να δέχεται μια αύξηση του πετρελαίου, θέρμανσης, να δέχεται και μια αύξηση στη μετακίνησή του για να μπορέσει να πάει στη δουλειά του. Ο κόσμος είναι απελπισμένος, δυσαρεστημένος και βεβαίως δεν θέλει καμία αύξηση πουθενά. Και μας έρχονται καινούργιες αυξήσεις στα τιμολόγια ΔΕΗ. Λοιπόν, καινούργιες αυξήσεις μεθαύριο θα μας πούνε στο νερό. Πραγματικά ίσως είναι λάθος μέτρο οι αυξήσεις αυτή τη στιγμή. Εφόσον όλον τον κόσμο μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση, θα έπρεπε να κάνουν και κάτι για αυτή την κατάσταση. Να εξηγιάνουν πρώτα τα εσωτερικά και τα έξοδα τα οποία πετάνε δεξιά και αριστερά χρήματα και μετά να αυξήσουν το εισιτήριο. Ακριβώς. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Σπασίδη, είναι πως οι περισσότεροι, για παράδειγμα, αν ένας μένει ανατολικά, οι περισσότεροι εργάζονται στα δυτικά, εκεί που υπάρχουν τα εργοστάσια. Για να μετακινηθεί και να φτάσει στα δυτικά, πρέπει να αλλάξει 3 με 4 λεωφορεία. Μόνο πήγαινε. Στο έλα είναι άλλα τόσα. Μιλάμε για 5-6 ευρώ. Πραγματικά, σε τέτοιες περιόδους, όπως είπατε και εσείς, οικονομικής κρίσης, οι αυξήσεις έπρεπε να μείνουν στο τέλος ή να μην γίνουν καν. Έπρεπε να μην υπάρχουν αυξήσεις.
μία πρότασή μας του κυρίου Γκιουλέκα για τις δημοτικές εκλογές. Mm-hmm. Και δεν το λέω τώρα, τελείωσαν οι εκλογές, ούτε προεκλογικά είμαστε, ούτε κάποιο σκοπό έχει δηλαδή. Αυτό που σας απλά θέλω να σας το υπενθυμίσω ήταν mm-hmm. ότι τα δημοτικά τέλη είχε δηλώσει ο κύριος Γκιουλέκας ότι για 2 χρόνια δεν θα έχει αύξηση δημοτικών τελών και mm-hmm. προσέξτε με, απαλλαγή δημοτικών τελών mm-hmm. από νέους επιχειρηματίες που θέλουν να ανοίξουν ένα μαγαζάκι, ένα κατάστημα, κάτι από νέους επιχειρηματίες, ώστε να πεις δίνω μία μικρή βοήθεια, γιατί ο Δήμος, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κάνει ούτε να αυξήσει ούτε να μειώσει τους μισθούς. Αυτό είναι από την κεντρική εξουσία. Με πρόταση του κυρίου Γκιουλέκα, θα μπορούσε κάποιος έτσι να πει: ανοίγω ένα μαγαζί σε αυτή την περίοδο την κρίση που χρειάζεται μάλιστα. να ανοίγουν μαγαζιά. Γιατί όλο αυτό, καταλαβαίνετε, είναι μία λυσίδα. Mm-hmm. Αν ο ένας δεν πάει να ψωνίσει από τον άλλον, δεν μπορεί να συντηρηθούμε. Σαφώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα περιμέναμε πολλά περισσότερα από την κεντρική εξουσία. Και mm-hmm. όποια και αν είναι αυτή η κεντρική εξουσία, είτε πράσινη, είτε κόκκινη, είτε μπλε, όποια και αν είναι αυτή. Mm-hmm. Ας φύγουμε, τουλάχιστον έτσι το αισθάνομαι εγώ προσωπικά ως πιο νέος, mm-hmm. Το αισθάνομαι ότι δεν πρέπει πλέον να κοιτάμε πράσινα, κίτρινα, κόκκινα, μπλε. Mm-hmm. Όλοι ζούμε σε αυτή τη χώρα, ο ένας εξαρτάται από τον άλλον, να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα. Να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα. Αν, κύριε Σπασίδη, ξεκινήσει και η τοπική αυτοδιοίκηση να κοιτάει χρώματα, τότε θα καταστραφούμε τελείως. Υποτίθεται ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πιο άμεσος, ίσως, ας πούμε, ο δήμαρχος, ο δημοτικός σύμβουλος, ο περιφερειάρχης, ο πιο άμεσος άνθρωπος στο δημότη. Αν κοιτάξει και αυτός χρώματα, έχουμε καταστραφεί. Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα ή να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε κάποιον mm-hmm. Και δεν θέλω να το κάνω. Δυστυχώς όμως σε αρκετούς δήμους το βλέπουμε αυτό. Ότι θα κοιτάξουν να υπερασπιστούν τη γραμμή του κόμματος, να το πω έτσι. Βεβαίως, εγώ θέλω να ξαναθυμίσω ότι αυτό μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Αυτά μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται η Ελλάδα που λέμε ότι έχουμε το τόσο μεγάλο πολιτισμό, με την τόσο μεγάλη ιστορία. Και ξέρετε γιατί χρησιμοποίησα τη λέξη λέμε. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να το δεις στο διατάφτα. Mm-hmm. Στο διατάφτα. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε ούτε κόκκινοι, ούτε κίτρινοι, ούτε μπλε. Πρέπει να κοιτάμε το καλό των συνανθρώπων και των συμπολιτών μας. Ο ένας για τον άλλον. Ο ένας για τον άλλον. Και από όλο αυτό βγαίνουμε όλοι ευφαλημένοι. Ξέρετε τι βλέπω δυστυχώς. Mm-hmm. Κάτι άλλο που αυτή την περίοδο ένα πάρα πολύ άσχημο μέτρο. Όσον αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ακριβώς. Εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι καπνιστής. Mm-hmm. Με διάθεση βέβαια να το κόψω. Mm-hmm. Συμφωνώ ότι δεν θα έπρεπε εδώ και 20 χρόνια το επαναλαμβάνω, να απαγορευόταν το κάπνισμα σε δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, παντού. Mm-hmm. Αλλά στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να ισχύσει το μέτρο. Γιατί στο Δήμο μόνο Θεσσαλονίκης, στο mm-hmm. Δήμο Θεσσαλονίκης έχουμε 7,5 με 8.000 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Σε αυτά τα καταστήματα εργάζονται 30, 40, μπορεί και 50.000 νέοι άνθρωποι. Mm-hmm. Είτε νέοι είτε μεγάλοι, δεν έχει σημασία αυτό. Okay. Ναι, αλλά φανταστείτε ότι έρχονται εδώ πέρα φοιτητές όπου δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδά τους, mm-hmm. οι γονείς τους, γιατί παίρνουν ένα μισθό 600-700 ευρώ και το κάθε παιδί κοιτάει να πάει να δουλέψει σε ένα καφέ, σε ένα εστιατόριο, να πάει να συμπληρώσει το εισόδημά του. Mm-hmm. Και αντί το κράτος να δώσει κάποια κίνητρα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έρχεται με αυτό το χαράτσι και θα μειώσει το τζίρο του σε 50-60%. Mm-hmm. Αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα? Αν έχεις στην επιχείρησή σου 10 εργαζόμενους, να διώξεις τους 5. Τι θα κάνεις, από πού θα κοιτάξεις? Δεν μπορείς να κρατήσεις υπαλλήλους. Λοιπόν, mm-hmm. οπότε είναι η χειρότερη περίοδος επιβολής του μέτρου. Η χειρότερη περίοδος. Mm-hmm. Γιατί στη Θεσσαλονίκη μας, που είναι τόσο όμορφη πόλη μας, δυστυχώς δεν έχουμε βιομηχανίες. Να πω, ένα εργοστάσιο της BMW, ένα εργοστάσιο της Mercedes. Οπότε να πεις, δεν πειράζει, ας κλείσουν μερικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θα πάνε να δουλέψουν στο εργοστάσιο της Mercedes mm-hmm. που θέλει και απασχολεί 10-20.000 υπαλλήλους. Δεν έχουμε τέτοια. Καθημερινά, αν κάνουμε μια βόλτα στην Τζιμισκή, ποιος το φανταζότανε ότι στην Τζιμισκή, χθες έβλεπα 3 συνεχόμενα καταστήματα κλειστά. 3 mm-hmm. συνεχόμενα. Λοιπόν, στην Εγνατία, ανά 2 καταστήματα και ένα κλειστό. No. Στα στενά, στην Τούμπα, παντού, παντού, παντού. Mm-hmm. Παντού βλέπουμε κλειστά καταστήματα.
Μα πού είναι η ανάπτυξη που μας λένε, η ανάπτυξη, η βοήθεια? Δεν βλέπω καμία βοήθεια. Αν βλέπετε εσείς, θα ήθελα να την ξέρω. Αυτά θα έπρεπε να τα δει λίγο ο κόσμος, θα έπρεπε να τα δει λίγο ο κόσμος και να πιστεύω να αντιδράσουμε. Δυστυχώς, με τα λύπης μου το λέω και αυτό, δεν βλέπω τους συνδικαλιστές. Δεν έχει, να το πω πολύ έτσι απλά και λαϊκά, δεν έχει ανοίξει μύτη, δεν βλέπω τίποτα. Μέτρα έχετε πάνω στα μέτρα και δεν βλέπω καμία αντίδραση, καμία. Πού είναι όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές? Για το καλό σας ξαναλέω, δεν με νοιάζει. Τα ίδια πράγματα θα έλεγα κι αν ήταν και μια μπλε κυβέρνηση και μια πράσινη και μια πορτοκαλί, να το πω έτσι. Δεν με ενδιαφέρει το τι κυβέρνηση είναι. Με ενδιαφέρει ότι βλέπω ότι ο κόσμος και όλοι μας έχουμε σφιχτεί. Δεν μπορούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ξέρετε τι, θα αρχίσουμε να βλέπουμε εσωτερική βία. Και τι εννοώ? Παλιά λέγαμε, α, ήρθε ο τάδε αλλοδαπός και έκλεψε. Βέβαια ο άνθρωπος μπορεί να έκλεβε γιατί δεν είχε να φάει. Ναι, αλλά ξέρετε τώρα τι θα γίνει? Πλέον θα κλέβουμε κι εμείς ο ένας τον άλλον γιατί δεν θα έχουμε να φάμε. Εκεί οδηγείται. Εκεί οδηγείται. Κυρία Σπασίδη, πραγματικά έχω κάνει ίσως αυτές τις ερωτήσεις άπειρες φορές, είτε σε δημάρχους, περιφερειάρχες, σε άλλους δημοτικούς συμβούλους. Είναι η πρώτη φορά όπου βάζουμε σαν πρόβλημα αυτό το γεγονός και έχουμε ως κύριο άξονα τον άνθρωπο. Για τις περισσότερες φορές μιλούμε για προγράμματα, δεν υπάρχουν χρήματα, ο Θησέας είναι το ένα πρόγραμμα, δεν έχει δημοπρατηθεί το άλλο έργο, δεν μπορεί να γίνει. Και πραγματικά θεωρώ ότι, είπατε πριν από 20 χρόνια ίσως να έπρεπε να έχει θεσπιστεί, αλλά εγώ θεωρώ, η ταπεινή μου άποψη, ότι πριν από 20 χρόνια έπρεπε να μπουν νέοι άνθρωποι σε τέτοιου είδους θέσεις. Γιατί βλέπουμε πως ένας νέος άνθρωπος βλέπει κάποια πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ χάρηκα, παρόλο που δεν πήγαμε καλά ως παράταξη, την ξέρετε τη γνωστή ανατροπή στη δεύτερη Κυριακή, εγώ ζητούσα σε όλη την προεκλογική περίοδο, είτε από τους μεν είτε από τους δε, να είναι νέοι άνθρωποι, για να μπορέσουμε να συνεννοούμαστε, να δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ίσως να το πω, να δούμε την πραγματικότητα. Ξέρετε ότι τι είχα πει και... Το είχα δηλώσει δημοσίως στην TV 100 σε εκπομπή πριν την Κυριακή, πριν τη δεύτερη Κυριακή, ότι δεν θα συμφωνούσα σε καμία ανάκληση αδείας υγειονομικού καταστήματος όσον αφορά για το θέμα του καπνίσματος. Γιατί έρχεστε εσείς με δάνειο, με δανεικά από τους γονείς σας, από τους φίλους σας και ανοίγετε ένα μαγαζί. Δίνετε θέσεις εργασίας. Λοιπόν, και αυτή την περίοδο που δίνετε εσείς θέσεις εργασίας, έρχεται ο Χ Δήμος, οποιοσδήποτε Δήμος, να το κλείσει. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτή την περίοδο να κλείνουμε τα μαγαζιά. Θα έπρεπε το κράτος μας να μας έλεγε κίνητρα για να ανοίξουμε τα μαγαζιά, για να ανοίξουν καινούργια μαγαζιά. Θα έπρεπε να δώσει ελάφρυνση όσον αφορά στους φόρους, δηλαδή κάποια μέτρα να πάρει που να οθεί εμένα και εσάς να ανοίξουμε ένα κατάστημα, έστω. Έστω ένα κατάστημα. Αν δεν μπορείς να ανοίξεις μια επιχείρηση γιατί χρειάζεται ακόμα περισσότερα χρήματα, να ανοίξεις ένα μικρό κατάστημα και να δώσεις θέσεις εργασίας. Ακριβώς. Μακάρι να γινόντουσαν όλα αυτά. Το θέμα όμως ποιο είναι, κυρία Σπασίδη, επειδή μιλάμε για τους νέους που πραγματικά είναι ένα από τα ίσως μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας μας, καθώς πραγματικά είναι, θα λέγαμε, ίσως λίγο παραγωνισμένοι από την κοινωνία. Είμαστε το μέλλον, υποτίθεται, αυτής της χώρας. Μόνο που χτίζουν το μέλλον, το έχουν χτίσει ήδη, αβέβαιο για εμάς. Όταν, όπως είπατε εσείς, εγώ έχω έρθει από το Κιλκίες, για παράδειγμα, και σπουδάζω εδώ και πρέπει να συντηρήσω εμένα, γιατί η οικογένειά μου δεν μπορεί, πρέπει να αγοράσω ένα σπίτι, να έχω να πληρώσω νερά, ΔΕΗ, χίλια δύο πράγματα, αλλά πρέπει να εργαστώ. Πού θα εργαστώ?